Λέγομαι Δημήτρης Σακάς και κατάγομαι από την όμορφη Άρτα. Ξεκίνησα να παίζω φλογέρα στα 4 μου χρόνια και στα 7 ανακάλυψα το ενδιαφέρον μου για την παραδοσιακή μουσική και πιο συγκεκριμένα το κλαρίνο. Ακούγαμε Χατζινάσιο, Βοσκόπουλο, Καζατζίδη, Στέλιο Δινησίου. Έτσι μέσα από τα ραδιόφωνα άκουσα το Σταμάτη Κραουνάκη με στίχους της Λίνα Νικολακοπούλου. Του κόσμου που μου αρέσουν είναι η παραδοσιακή ελληνική μουσική, τα υπηρώτικα, τα νησιώτικα, από Θεσσαλία. Επίσης μου αρέσουν τα jazz κομμάτια, τα ανατολίτικα κομμάτια, η αφρικάνικη μουσική και η βραζιλιάνικη μουσική. Με συγκίνησε πάρα πολύ, ειλικρινά, και αυτό είναι μια ελπίδα για το παραδοσιακό τραγούδι μας, για το ελληνικό τραγούδι. Πραγματικά αυτά τα παιδιά πρέπει να τα αγαπήσουμε όλοι, γιατί είναι η νέα Ελλάδα, η νέα Ελλάδα. Δημήτρη, δεν μπορώ να μιλήσω. Ήσουν, τι να πω, όχι με ταξίδεψες. Αυτό που άκουσα είναι βέβαια και αυτή η μελωδία, γεμάτη εικόνες, γεμάτη συναισθήματα. Αλλά με το που ξεκίνησες να παίζεις εσύ, δεν μπορούσα να το πιστέψω. Δεν πίστευα στα μάτια μου, δεν πίστευα στα αυτιά μου. Μπράβο σου, υπέροχος, καταπληκτικός, συγκλονιστικός. Μπράβο σου.
Μπράβο. Δεν ξέρω από πού να αρχίσω. Από το ταλέντο, από την όμορφη χρειά που βγάζει το όργανο, από τον τρόπο που εσύ αποδίδεις ένα τέτοιο κομμάτι που μπορεί τεχνικά να μην έχει πάρα πολύ μεγάλες δυσκολίες, αλλά είναι τόσο γνωστό, το έχουμε ακούσει από τόσο εξαιρετικούς σολίστ που έχουμε μέτρο σύγκρισης και σε πληροφορώ ότι είσαι αντάξιος αυτών των σολίστ. Ναι. Είμαι πάρα πολύ συγκινημένος, ειλικρινά. Το παίξιμό σου είναι μαγικό. Πολύ ωραίο το κομμάτι που επέλεξες. Του έδωσες το χαρακτήρα που του χρειάζεται. Το έπαιξες και απλά, αλλά πάτησες και έδωσες τα δικά σου στοιχεία εκεί που έπρεπε. Με έχει πιάσει τα χυπαλμία, ειλικρινά. Δεν ξέρω, με μάγεψες. Είσαι συγκλονιστικός τύπος, ρε φίλε. Έχεις καταφέρει να αντιθέσει με τον Γιάννη τον Βαρδί που έχει τα χυπαλμία, έχεις καταφέρει εμένα να μου ρίξεις τους παλμούς και να δυσκολεύομαι να πάω ανάσα. Ξεκινήσουμε από το πιο απλό, αλλά και ταυτοχρόνως το πιο δύσκολο όργανο. Είναι το ΝΕΙ, είναι όργανο πολλών χρόνων, το οποίο χρειάζεται ιδιαίτερη μεταχείριση όσο στον τρόπο παίξηματος, όσο και στον τρόπο που πρέπει να το προσέχεις για να παραμένεις σε αυτή την κατάσταση. Από εδώ έχουμε το βασικό μου όργανο, με αυτό που έχω παίξει τις περισσότερες μελωδίες. Αυτό είναι το αδερφάκι του, νέο μέλος στην οικογένεια. Ένα από τα τελευταία όργανα της συλλογής μου, διαφορετικό, μοναδικό.